Κυρία Κουντουρά, Έλενα, αγαπημένοι μου φίλοι, συγχαρητήρια για όλο αυτό, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ, είναι η τέταρτη φορά που είμαι εδώ και οφείλω να πω ότι η πρόεδρος της Europa Donna Hellas, γιατί έχει και αυτό το ρόλο η κυρία Κουντουρά, και οι γυναίκες έχουν πολλούς ρόλους, γιατί είμαστε πολύ μηχανές και είμαστε και πολύ σύνθετες και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα την ίδια στιγμή. Λοιπόν, είναι η τέταρτη φορά που με καλεί και είναι η τέταρτη φορά που δίνει βήμα και λόγο στη σεξουαλική δυσλειτουργία. Στη σεξουαλική δυσλειτουργία που προκύπτει μετά από τον καρκίνο του μαστού. Σε γυναίκες που πάσχουν από ουρογεννητικό σύνδρομο εμμηνόπαυσης, σε νεαρές γυναίκες οι οποίες μετά τον καρκίνο του μαστού έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση και οι οποίες καλούνται να έρθουν σε επαφή με το τέρι τους. Είτε θέλουν, είτε δεν θέλουν, είτε μπορούν, είτε δεν μπορούν. Και σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν απλά δεν μπορείς ή και δεν θέλεις. 50 με 75% των γυναικών δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτά με τους γιατρούς τους. Αν ο γιατρός τους είναι άντρας, είναι ακόμα χειρότερο. Κάθονται λοιπόν μόνες τους και προσπαθούν να βρουν λύση σε κάτι που κανείς δεν τους έχει μιλήσει γι' αυτό. 10,4% των γιατρών γνωρίζει και μπορεί να αισθανθεί άνετα για να συζητήσει τέτοια θέματα με γυναίκες. Και αυτή είναι μια ευρωπαϊκή έρευνα και η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι 1% δεν το συγκράτησα καλά, αλλά για τις γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού που αντιμετωπίζουν συμπτώματα ουρογεννητικού συνδρόμου, όπως είναι η ξηρότητα και ο πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή, ας αφήσουμε τη δυσλειτουργία της ακράτειας, της κύστης. Δεν υπάρχει καμία έρευνα σε επίπεδο τυχεοποιημένων μελετών. Ούτε μία. Προσπαθώ να κάνω εγώ μία στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Χωρίς βοήθεια. Ακόμα και οι γυναίκες δεν έρχονται για το δείγμα. Γιατί? Γιατί είναι ταμπού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα υψίστης λοιπόν σημασίας που αφορά στη σεξουαλική υγεία των γυναικών μετά την επιβίωση από τον καρκίνο του μαστού. Η επιβίωση είτε από τον καρκίνο, είτε από οποιαδήποτε άλλη απειλητική για τη ζωή νόσο ή τραύμα, απαιτεί από τον άνθρωπο που τη βιώνει σύνθετη κινητοποίηση των δυνάμεών του, ψυχικών, πνευματικών και σωματικών, προκειμένου να αντεπεξέλθει και να επανέλθει στη ζωή του όπως αυτή ήταν πριν από την νόσο. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω ακριβώς γι' αυτό, για την ευημερία των γυναικών μετά την επιβίωση, αναγνωρίζοντας τις σωματικές, ψυχικές και νοητικές δυναμικές που συμβάλλουν σε μία ολική επαναφορά, σε μία ολιστική αποκατάσταση μετά την επιβίωση. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που εξασφαλίζουν την επιβίωση επιφέρουν συχνά σωματικές αλλαγές, όπως είπα και πριν, που μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική υγεία της γυναίκας. Οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι ιατρικές θεραπείες, ή οι απότομες μεταβολές στα επίπεδα των ορμονών συχνά οδηγούν σε κολπική ξηρότητα, πόνο ή αλλαγές στη σεξουαλική διάθεση γνωστή ως λίμπιντο. Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση αυτών των σωματικών αλλαγών είναι ζωτική σημασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τους ολιστικά. Οι επαγγελματίες υγείας βεβαίως διαδραματίζουν καθημερινά καθοριστικό ρόλο στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων και στρατηγικών αποκατάστασης που δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματός τους. Ωστόσο, το ταξίδι προς την ολιστική αποκατάσταση εκτείνεται πέρα από τις θεραπευτικές επιλογές και την επίτευξη της επιβίωσης. Η ψυχική υγεία και η ευεξία είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τη σεξουαλική υγεία μιας γυναίκας μετά την επιβίωση. Οι οδυνηρές επιπτώσεις στη σεξουαλική έκφραση της γυναίκας επηρεάζουν ουσιαστικά τη σεξουαλικότητά της, τον τρόπο που απολαμβάνει
τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το σώμα της, τον εαυτό της, την εικόνα της. Και τελικά την ψυχική της και ίσως ως επακόλουθο και την σωματική της υγεία. Η αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης και της θετικής σχέσης με το σώμα είναι ένα πολύ κρίσιμο βήμα σε αυτό το μακρύ ταξίδι της επιστροφής, σε αυτό που η γυναίκα ήταν και γνώριζε πριν την νόσο. Αυτό περιλαμβάνει την ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας, έξω από το κουτί. Τόσο εντός του στενού περιβάλλοντος της γυναίκας που έχει επιβιώσει, όσο και με όλη τη διεπιστημονική ομάδα, το δίκτυο δηλαδή που συνεργάζεται και που την υποστηρίζει. Η δημιουργία λοιπόν ενός ασφαλούς χώρου όπου οι θεραπευόμενες γυναίκες θα μπορούν να μοιράζονται τις ανησυχίες τους, να μιλάνε, να μοιράζονται τους φόβους τους και τις προσδοκίες τους, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της αποκατάστασής τους και της ενδυνάμωσής τους, ώστε να διαχειριστούν τη σεξουαλική τους ζωή με υπομονή, με επιμονή, αλλά και με δέσμευση. Η ψυχική ευημερία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ολιστικής αποκατάστασης. Οι ψυχικές επιπτώσεις της πορείας προς την επιβίωση μπορεί να εκδηλωθούν με συμπτώματα όπως ακούσατε και πριν, άγχους από την κυρία Γεροβασίλη, άγχους κατάθλιψης ή ακόμα και μετατραυματικού στρες. Οι συμβουλευτικοί, οι ομάδες υποστήριξης και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις παρέχουν στις γυναίκες μετά τον καρκίνο εργαλεία για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών προκλήσεων, επιτρέποντάς τους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ισχυρά θεμέλια, ψυχικά ενδυναμωμένες. Σημαντική για τη σεξουαλική υγεία μιας γυναίκας μετά την επιβίωση είναι και οι κοινωνικοί παράγοντες. Ο στιγματισμός, τα ταμπού, οι κοινωνικές προσδοκίες και οι παρανοήσεις μπορούν να εμποδίσουν την πλήρη επανένταξη των γυναικών που έχουν επιβιώσει του καρκίνου στην πρώτερη ζωή τους, ιδιωτικά και δημόσια. Δυσκολεύονται να επαναπροσδιοριστούν στην ιδιωτική και δημόσια ζωή τους. Με την κατανόηση, με την ενθάρρυνση, με την ενσυναίσθηση, με την εκπαίδευση, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα που αγκαλιάζει αυτές τις γυναίκες, παρέχοντας τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να ζήσουν μια δυναμική και ολοκληρωμένη ζωή. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το ταξίδι κάθε γυναίκας μετά την νόσο είναι μοναδικό. Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει και η ολιστική προσέγγιση να είναι μοναδική. Εξατομικευμένη δηλαδή στις μοναδικές ανάγκες της κάθε μοναδικής γυναίκας. Συμπερασματικά, ολιστική προσέγγιση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας των γυναικών μετά την επιβίωση σημαίνει αντιμετώπιση της σωματικής και της ψυχικής υγείας. Και γι' αυτό απαιτείται συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των δικτύων υποστήριξης και της κοινωνίας γενικότερα. Καθώς πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το μονοπάτι προς την ολιστική αποκατάσταση, ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες δεν θα ετεροκαθορίζονται από αυτό που έχουν βιώσει και από το οποίο νίκησαν, αλλά θα ενδυναμώνονται από την ίδια την ανθεκτικότητά τους. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα μετά την επιβίωση μπορεί να αγκαλιάσει τη σεξουαλική της υγεία με αυτοπεποίθηση, ανακτώντας τον έλεγχο της ζωής της και κερδίζοντας εν τέλει την ευημερία της. Σας ευχαριστώ πολύ.